Και ένας άλλος χώρος που ταλανίζεται δυστυχώς από παρενοχλήσεις, αυτός του τραγουδιού. Πολύ συχνά άκουγα αυτές τις μέρες να λένε ότι μετά το θέατρο και την τηλεόραση θα δείτε ότι ο προβολέας θα πέσει στο χώρο του τραγουδιού. Η Σάγια λοιπόν λέει: δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση επειδή άνοιξε σαμπάνια ένας πελάτης, νόμιζε ότι του ανήκω. Είχες υποχρέωση να έρθει στο τραπέζι, μου έλεγε, και αναγκάστηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Θα δείτε πώς λέει και τι λέει. Πάμε. Κοπιάστε στα celebrity news. Ξεκινάω με την εκρηκτική Σάγια που δεν σταματά λεπτό να είναι δημιουργική ακόμη και στην καραντίνα. Εκρηκτική showwoman, πιστή σύντροφος, στοργική μάνα και δεινή επιχειρηματίας. Η σοφιστική ντίβα της Νάξου, Ελένη Μουστάκη, την συνάντησε. Σάγια, σε βρίσκω σε πολύ δημιουργική φάση. Φτιάχνεις το άλμπουμ σου, έχεις κυκλοφορήσει ήδη το πρώτο τραγούδι, το Stranger. Πολύ σωστά. Και γράφεις και τους στίχους εσύ. Και γράφω και τους στίχους εγώ. Σε γνωρίσαμε από τις High Five. Τελικά είναι εύκολο να διατηρούνται τα group στον χρόνο? Πιστεύω ότι μπορούν να παραμείνουν στο χρόνο. Έχουμε και το γεγονός ότι οι γυναίκες κάποια στιγμή μεγαλώνουμε και θέλουμε να κάνουμε και μια οικογένεια. Οπότε αυτόματα θα γίνει και ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αργότερα. Εμείς με τα κορίτσια έχουμε ακόμα πάρα πολύ καλές σχέσεις. Προσπαθούσαμε το 19, μιλάγαμε πάρα πολύ και συζητάγαμε το ενδεχόμενο να ξανακάνουμε μια επανένωση για κάποιους μήνες και μετά ήρθε το COVID. Κοίταξε με, τρελαίνομαι, πως άγρια φέρονται. Θέλω να μου πεις το πιο ωραίο κοπλιμέντο που σου έχουν κάνει. Έρχονται πολύ ελεύθερα και σου λένε είσαι από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχω δει ποτέ. Και φεύγουνε. Αυτό. Δηλαδή ούτε να σου κολλήσουν, ούτε να σε καλέσουν για φαγητό, ούτε τίποτα. Αυτό. Πολλές γυναίκες έχουν δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση και έχουν μιλήσει για αυτήν. Εσύ έχεις δεχτεί κάτι τέτοιο? Και σε κέντρο μου έχει συμβεί και σε εμφάνιση δικιά μου μου έχει συμβεί όποιος ο άλλος έχει ανοίξει σαμπάνια. Και για κάποιο λόγο ο κύριος νόμισε ότι του ανήκω. Άρχισε να με πιάνει περίεργα, να με εκβιάζει και να μου λέει έχεις υποχρέωση να έρθεις στο τραπέζι μου, να μην μιλάει άσχημα, σε βαθμό που φοβήθηκα και έβγαλα το τακούνι μου και του πω άμα δεν φύγεις τώρα, ξέρεις που θα βρεθεί αυτό το τακούνι. Ο άντρας σου θα ζηλέψει? Δεν έχουμε τέτοια. Έχουμε μετά από τόσα χρόνια έχουμε αποκτήσει μια εμπιστοσύνη. Και τώρα δεν το έχουμε αυτό. Θα πρέπει εγώ να δώσω κάποιο δικαίωμα για να ζηλέψει ξανά. Εσύ μιλάς στον Ιάσανα αγγλικά και ο μπαμπάς ελληνικά, οπότε συνεννοείται άψογα και με τους δύο? Ναι, ναι, είναι δίκλωσο το παιδάκι μας. Μπράβο. Βέβαια, απαντάει στα αγγλικά. Δηλαδή, το πατέρας του μιλάει ελληνικά και απαντάει στα αγγλικά. Υπερτερή μαμά. Ναι, έβλεπα τη συνέντευξη στη Σάγια και σκεφτόμουν ότι τι έχουν τραβήξει και αυτά τα όμορφα κορίτσια του τραγουδιού που έβγαιναν συνήθως στην αρχή μέχρι να καταξιωθούν και να κάνουν κάποια πράγματα. Γιατί αυτό που λέει ότι μπορεί κάποιοι πελάτες, επειδή έκαναν ένα παχυλό λογαριασμό με πολλά μηδενικά, με λουλούδια, με σαμπάνιες, να είχαν άλλες... Είναι τραγικό που ζουν, ότι ο άλλος είναι καλά, όχι θα έρθει στο τραπέζι επειδή άνοιξε σαμπάνια. Και πόσο σε άλλες εποχές παραπέμπει όλο αυτό, δηλαδή, ναι, άμα το καλοσκεφτείς. Ξέρεις κάτι όμως, μήπως ήταν στα 90's αυτό που περιγράφει, τι μας είπε ποτέ έγινε? Το κορίτσι είναι 30-35 χρονών, αλλά... Πότε ήταν high five? Αυτό δεν σου θυμίζει άλλες εποχές? Πολύ παλιά. Αλλά δυστυχώς, αν έχετε ακούσει από ανθρώπους του τραγουδιού, το καλλιεργούσαν και οι επιχειρηματίες. Όχι οι συλλήβδοι, ούτε έλεγαν πήγαινε να κάνεις κάτι, αλλά λέγανε. Σου στείλε τόσα λουλούδια. Πήγαινε, πες του μια καλησπέρα. Πήγαινε, πιες μαζί του, ας πούμε, ένα ποτό να τον ευχαριστήσεις. Το οποίο όμως νομίζω ότι ένας καλλιτέχνης, όταν τον στηρίζει ένας πελάτης, θα το κάνει τόσο ή άλλως με την καλή του την καρδιά. Αλλά το να νιώθεις ότι ο άλλος θέλει κάτι παραπάνω από σένα και είναι ότι τραγικό. Γι' αυτό το έκανε, άρα είναι μια περίεργη ανταλλαγή. Απ' την άλλη μεριά, δεν θέλω να σας στεναχωρέσω, κορίτσια, αλλά οποιοδήποτε έρθει να σου την πέσει θα σου πει ότι είσαι από τις πιο ωραίες που έχει δει στη ζωή του. Είναι δηλαδή κλασική ατάκα. Δεν είναι. Καλά, τι θα πας να πεις, να πας να την πέσει την άλλη και θα σου πει. Μέτρια, αλλά τώρα. Αλλά εμένα μ' αρέσει.